Τώρα εντάξει, νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ με ξέρετε, ξέρετε και την ΟΚΔΕ. Για όσου δεν ξέρουμε, να πω ότι είναι μια, είμαστε μια οργάνωση τη επαναστατική αριστερά, κομμουνιστική οργάνωση. Δεν έχει καμία σχέση με τον σταλινισμό. Παλεύουμε για την σοσιαλιστική επανάσταση. Το καθεστώς που υπήρχε στη Σοβιετική Ένωση δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Είμαστε όλοι άνθρωποι, αγωνιστές που προσπαθούμε στον χώρο της δουλειάς μας, στα σχολεία, σχολές κτλ. Να οργανώσουμε τον κόσμο, γιατί πιστεύουμε ότι ο ίδιος ο κόσμος είναι που πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του για να ανατρέψει το καπιταλιστικό καθεστώς και να φτάσουμε να δημιουργήσει τις συνθήκες για να φτάσουμε στη σοσιαλιστική κοινωνία. Κατεβαίνουμε στις εκλογές, όχι γιατί πιστεύουμε ότι, ούτε ότι θα βγούμε, ούτε ότι οι εκλογές αλλάζουν κάτι επί της ουσίας. Μας δίνεται ένα βήμα μέσω των εκλογών να ακουστούμε κάπως ευρύτερα. Και επίσης ζητάμε και την ψήφο του κόσμου, με την έννοια πρώτα απ' όλα ζητάμε από τον κόσμο να οργανωθεί ο ίδιος και να πάρει την κατάσταση στα χέρια του όπου βρίσκεται. Και κατά δεύτερο ζητάμε την ψήφο του κόσμου σαν ενίσχυση, ας πούμε, στην προσπάθεια που κάνουμε, στους αγώνες που δίνουμε, γιατί έχουμε συμμετάσχει σε ό,τι, σε όλα τα κινήματα που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα και τις προσπάθειες να αντισταθούμε στην κατάργηση δικαιωμάτων ή στην απόκτηση δικαιωμάτων, στην υπεράσπιση δικαιωμάτων παντού όπου βρισκόμαστε, και με αυτή την έννοια είναι μια επιβράβευση και μια έτσι ενίσχυση για να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Όχι ότι θα σταματήσουμε, βέβαια, διαφορετικά. Το θέμα της σημερινής συζήτησης έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις επιπτώσεις που έχει στην ζωή των ανθρώπων εδώ στην χώρα μας. Εδώ είμαστε και για εδώ πρώτα-πρώτα μιλάμε. Και επίσης κάπως με έναν τρόπο να εξετάσουμε και αν υπάρχουν οι προοπτικές, τα κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές και ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού, υποσχόμενα ότι θα αλλάξουν τις πολιτικές οι οποίες αυτή τη στιγμή προκαλούν τον πληθωρισμό, την ακρίβεια κτλ. Αν έχουν, πώς να το πω, όχι διάθεση, αν τα σχέδιά τους τέλος πάντων επιτρέπουν την εφαρμογή κάποιες άλλες πολιτικές από αυτή που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο πληθωρισμός που καλπάζει αυτή τη στιγμή, το ξέρουμε, και το κύμα ακρίβειας που φουντώνει διαρκώς, έχουν αναδειχθεί από τα πλέον κομβικά ζητήματα έως και ζητήματα επιβίωσης για εκατομμύρια λαϊκά νοικοκυριά που αδυνατούν πλέον να καλύψουν ακόμα και βασικές ανάγκες. Και ο πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι αποτελέσματα της βαθιάς παρατεταμένης και οξυνόμενης κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος και της αποτυχίας του μεγάλου κεφαλαίου και των πολιτικών του επιτελείων να τη διαχειριστούν και πολύ περισσότερο να την επιλύσουν αυτή την κρίση. Μιλώντας για τη χώρα μας, υπάρχουν και πρόσθετοι επιβαρυντικοί παράγοντες, και αυτή είναι ο παρασιτικός χαρακτήρας που έχει η ελληνική αστική τάξη και η απόλυτη πρόσδεσή της πλέον με τον πιο φανερό τρόπο, με τον πιο έντονο τρόπο, στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και τα σχέδια που αυτός έχει για την ευρύτερη περιοχή μας. Παρόλο που η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η ενεργειακή κρίση και η δραματική μείωση των εισοδημάτων αποδίδονται τόσο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και από τους σωστούς αναλυτές και μάλιστα με ένα επίμονο και συστηματικό τρόπο στο πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις αυτού του πολέμου, η πραγματικότητα είναι ότι και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Όταν η πολιτική της προσωπικής χαλάρωσης είναι η πολιτική που εφαρμόστηκε πρώτα από την Αμερική και μετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ρίξουν χρήμα στην αγορά από τις κεντρικές τράπεζες έτσι ώστε να τονώσουν την κατανάλωση. Αυτή λοιπόν η πολιτική που εφαρμόστηκε δεν κατάφερε να αναβάλει το ξέσπασμα της κρίσης και όχι μόνο δεν ενίσχυσε όπως υποτίθεται ότι θα γινόταν τις επενδύσεις και την παραγωγή, αλλά αντίθετα φούντωσε τα χρέη και τις παρασιτικές δραστηριότητες του κεφαλαίου. Η κατάσταση επιδεινώθηκε στη συνέχεια ακόμα περισσότερο με τον ερχομό της πανδημίας. Για να αντιμετωπίσουν τα χρέη τους ήδη από τότε οι επιχειρήσεις και για να αντιμετωπίσουν τη μείωση των κερδών που έχει αρχίσει να διαφαίνεται και με τον κορονοϊό, μια σειρά από κλάδια, όπως για παράδειγμα είναι η ενέργεια, τα τρόφιμα κτλ., κατέφυγαν σε αυξήσεις, πολύ μεγάλες αυξήσεις,
πολύ πριν από τον πόλεμο της στην Ουκρανία, οδηγώντας σε μέσο ετήσιο πληθωρισμό ήδη από το 2021 4,9%. Αποτελούσε τότε ρεκόρ 30 ετίας. Στην Ελλάδα το φυσικό αέριο... στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το φυσικό αέριο του μιλάμε για το 2021 είχε 136% αύξηση. Το ηλεκτρικό ρεύμα 45%, το πετρέλαιο θέρμανσης και αυτό 45%, τα καύσιμα γύρω στο 22%. Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα είχαν ήδη από τότε ξεκινήσει, όπως επίσης είχαν ξεκινήσει και να ανεβαίνουν και οι τιμές των ακινήτων. Το 2021 ήταν γύρω στο 8%. Κατά συνέπεια, αφού ακολουθήθηκε από τις επιχειρήσεις αυτή η πολιτική, από τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα κέρδη τους όχι μονάχα δεν μειωθήκανε, αντιθέτως αυξηθήκανε. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο εξάμηνο του 2021, 147 εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, και σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι 5 συστημικές τράπεζες, 5 μεγάλες τράπεζες, είχαν καθαρή κερδοφορία πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Κερδοφορία πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Βέβαια, μετά το ξέσπασμα του πολέμου, την ενεργειακή κρίση, τις κυρώσεις στη Ρωσία και τα άμεσα και έμεσα αποτελέσματα της παγκόσμιας αντιπαράθεσης που εξελίσσεται έκτοτε και μέχρι σήμερα, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί κατακόρυφα. Επίσης, κατακόρυφα έχουν αυξηθεί οι στρατιωτικές δαπάνες, πλήττοντας σχεδόν αποκλειστικά τα μεσαία και χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Στα πλαίσια της, αυτών των στρατιωτικών δαπανών, νομίζω γνωρίζουμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να δημιουργήσει το δικό της στρατό, και αυτό βέβαια πέρα από τα υπόλοιπα ζητήματα που εγείρει και είναι πολλά, θα αποτελέσει και ένα υπέρογκο έξοδο για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα κληθούν να σηκώσουν αυτό το βάρος, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, η οποία μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί από τις πλέον πρόθυμες. Όσον αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες, η Ελλάδα το 2021 και το 2022 βρίσκεται στις χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες. Έχει δώσει 8 δισεκατομμύρια τη μία χρονιά και 8,5 δισεκατομμύρια την άλλη χρονιά. Έχει αφιερώσει το 3,8 του ΑΕΠ της για εξοπλισμούς. Τη στιγμή που νομίζω γνωρίζουμε όλοι ότι οι δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία, για την ασφάλιση, όλες οι κοινωνικές δαπάνες έχουν κουτσουρευτεί δραματικά. Επίσης, η επίθεση στο βιωτικό επίπεδο, τους μισθούς και τις συντάξεις, η επίθεση στα εργασιακά και συνδικαλιστικά και πολιτικά δικαιώματα της εργατικής τάξης οξύνεται και αυτή στην προσπάθεια του ελληνικού καπιταλισμού να μην σταματήσει να κερδίζει και να φορτώσει την κρίση του στις πλάτες των εργαζομένων. Φτάσαμε λοιπόν το 2022, ο μέσος πληθωρισμός να κυμαίνεται στο 8,5%, ένα 8,5% που είχε κατά μέσο όρο, που ήρθε να προσθεθεί στο προηγούμενο 4,9% που είχαμε το 2021. Η δε τρέχουσα μείωση που φαίνεται έτσι να παρουσιάζει αυτούς τους μήνες, τον Δεκέμβρη και τον Ιανουάριο, γύρω στο 7% τρέχει τώρα, δεν οφείλεται τόσο πολύ στη μείωση των τιμών, όσο οφείλεται στη μεγάλη μείωση της κατανάλωσης. Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ ότι ο επίσημος πληθωρισμός έτσι κι αλλιώς δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό πληθωρισμό, καθώς συνυπολογίζει προϊόντα τα οποία δεν αφορούν τη μέση ελληνική οικογένεια. Ο πραγματικός πληθωρισμός αποκαλύπτεται αν δούμε την αύξηση που υπάρχει στα βασικά αγαθά, αυτά που καταναλώνουν δηλαδή οικογένειες, οι μέσες οικογένειες και οι φτωχές, τα οποία για το 2022 αυτός ο πληθωρισμός αυτών των αγαθών υπολογίζεται γύρω στο 30%. Και μάλιστα και μπαίνοντας το 2023, τον Ιανουάριο, υπολογίζεται ότι γύρω στα 500 βασικά καταναλωτικά αγαθά παρουσιάσαν καινούργιες αυξήσεις, γύρω στο 10-15% μεσοσταθμικά. Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο που έχει να κάνει με την ακρίβεια είναι η ενέργεια. Το 2022 η ετήσια αύξηση του φυσικού αερίου ήταν γύρω στο 27,5%, 27,8%, του πετρελαίου θέρμανσης 11,6%, το οποίο ήρθαν να προσταθούν στις προηγούμενες αυξήσεις που είχαμε γνωρίσει τον προηγούμενο χρόνο. Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2023, τώρα δηλαδή που τον προηγούμενο μήνα, η Ελλάδα ξαναστέφθηκε πρωταθλήτρια της Ευρώπης όσον αφορά την τιμή της κιλοβατόρας. Η πολιτική αυτή που ακολουθιέται από την Ελλάδα είναι το φυσικό επακόλουθο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις, μόνο των αποχρώσεων νεοφιλελεύθερης κυβερνήσης, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες ξεπούλησαν τη ΔΕΗ
έκλεισαν στη συνέχεια κακήν κακό στις λιγνητικές παραγωγικές μονάδες, χωρίς προηγουμένως να έχουν φτιάξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς θα τις αντικαταστήσουν. Στη συνέχεια η κυβέρνηση Μητσοτάκη έτρεξε να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις αντιρωσικές κυρώσεις και μας καταδίκασε τη χώρα μας να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή απόλυτα εξαρτημένη από το πανάκριβο υγροποιημένο αμερικανικό φυσικό αέριο. Επιπλέον έχουμε και το διαβόητο χρηματιστήριο της ενέργειας, το οποίο έχει γίνει κέντρο υπερκερδών για τους παρόχους, καθώς οι τιμές στα τιμολόγια καθορίζονται αποκλειστικά από εκεί, με βάση ποια θα είναι η ανώτερη προσφορά, καθορίζονται όλα τα τιμολόγια, χωρίς να μπαίνει κανένα απολύτως όριο, και έτσι δίνεται η δυνατότητα στα αρπακτικά του ελληνικού καπιταλισμού να αντλούν παρασιτικό κέρδος, αυξάνοντας εξωφρενικά τα τιμολόγια του κόσμου, τα τιμολόγια του ρεύματος. Η κυβέρνηση από την πλευρά της όχι μονάχα δεν πατάσει, δεν αντιμετωπίζει αυτή την στάση των παρόχων, αντιθέτως την επιδοκιμάζει, επιδοτώντας τα τιμολόγια ρεύματος, δηλαδή επί της ουσίας, πληρώνοντας και από πάνω τους παρόχους που ήδη έχουν κερδίσει μία φορά κερδοσκοπώντας, δίνοντας τους χρήματα, επιδοτώντας τους από τους δικούς μας τους φόρους. Επιπλέον έχει προχωρήσει σε αυτό που όλοι συζητούσαμε έτσι ένα προηγούμενο διάστημα, την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Ο τρόπος όμως με τον οποίο το έκανε, το έκανε σήμαινε ότι στην πραγματικότητα μετέφερε το κόστος αυτής της ρήτρας στις δικές μας τις τσέπες, στην τιμή δηλαδή που χρεωνόμαστε εμείς το ρεύμα. Ένα ακόμα μέρος του τεράστιου αυτού προβλήματος της ακρίβειας έχει να κάνει με τη στέγαση. Καθώς τα ενίκια παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια μια συνεχή αύξηση, η οποία έχει φτάσει μέχρι και το 31%, μια αύξηση που πλήττει κυρίως τα χαμηλότερα στρώματα και πλήττει βέβαια και τους φοιτητές. Δίπλα σε αυτό το πρόβλημα των ενοικίων έχει διωγγωθεί και το πρόβλημα των πληστηριασμών. Να πω χαρακτηριστικά ότι το 2022 είχαμε 44.000 πληστηριασμούς. Και από το Δεκέμβρη που μας πέρασε αναμενόταν ότι εξαιτίας της ακρίβειας και της τεράστιας αύξησης των επιτοκίων που έχουν πάρει την ανιούσα, αναμενόταν ότι θα κοκκίνησε ακόμα ένα τρίτο από τα ρυθμισμένα δάνεια, αυτούς δηλαδή που εξυπηρετούν, τα δάνεια που εξυπηρετούνται αυτή τη στιγμή. Αυτά βέβαια πριν ψηφιστεί από τον Άριο Πάγο, αυτή η ανεκδίκητη απόφαση που πήρανε πριν από μερικές μέρες, η οποία δίνει το δικαίωμα όχι μονάχα στα φαντς, αλλά και στους εγχώριους εκπροσώπους των φαντς, να προχωρούν σε πληστηριασμούς με συνοπτικές διαδικασίες, ακόμα και για χρέη μερικών χιλιάδων ευρώ. Αυτή η απόφαση, όπως νομίζω έχουμε όλοι ακούσει, απειλεί άμεσα αυτή τη στιγμή γύρω στα 700.000 νοικοκυριά και έρχεται να ολοκληρώσει το έργο που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας με την κατάργηση του νόμου Κατσέλη και νομιμοποίησε την αρπαγή των περιουσιών από τα ΦΑΝΤΣ. Αποτέλεσμα όλων αυτών των παραπάνω που προσπάθησα έτσι να παρουσιάσω και βέβαια αποτέλεσμα και της καθήλωσης των μισθών και των συντάξεων στα επίπεδα που τα έριξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αποτέλεσμα είναι το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων διαρκώς να χειροτερεύει. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, η αύξηση των τιμών, κυρίως σε βασικά αγαθά, συντελεί στην απώλεια έως και του 40% της αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών με μηνιαίο εισόδημα χαμηλότερο των 750 ευρώ. Χάνουν δηλαδή το μισό του εισόδημα περίπου. Λιγότερο δραματική, αλλά εξίσου πολύ σημαντική είναι η απώλεια που έχουμε και τα χαμηλότερα, τα μεγαλύτερα εισοδήματα από τα 750 ευρώ. Σε μονάδες αγοραστικής δύναμης η Ελλάδα από την 14η θέση που βρισκόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009 έχει βυθίστηκε το 2021 στην 26η θέση και βρίσκεται σήμερα στην πρώτη τελευταία θέση πάνω από τη Βουλγαρία. Αυτή η γενική χειροτέρευση έχει οδηγήσει το 47% των μισθωτών να δηλώνουν ότι δύσκολα θα βγάζουν πέρα, δύσκολα θα ανταπεξέλθουν το χειμώνα και το 20% από αυτούς να πιστεύει ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρει καθόλου. Γύρω στο 20% των μισθωτών βρίσκεται σε κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας, 15% βιώνει υλικές στερήσεις σε βασικά αγαθά, ένα 26,5% δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και ένα 36,2% δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να υποβληθεί σε ιδιωτικές εξετάσεις ή σε θεραπείες.
Αυτά όλα συμβαίνουν γιατί η κατάσταση των εργαζομένων στη χώρα μας σήμερα είναι δραματική. Σήμερα στην Ελλάδα ένας στους τρεις εργαζόμενους ζει με λιγότερα από 400 ευρώ καθαρά, ο μέσος πληθυσμός βρίσκεται στα όρια της φτώχειας και το 1 τρίτο των παιδιών απειλούνται με φτώχεια, το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι άνεργοι ξεπερνάνε αυτή τη στιγμή το 1,2 εκατομμύρια, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, μόνο για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2022 χάθηκαν 200.000 θέσεις εργασίας. Μέσα στο 2022, συγγνώμη παιδιά, μια στιγμή, όχι γενικώς, 5 από τις 10 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, δηλαδή γύρω στις μισές και περισσότερο, είναι θέσεις μερικής απασχόλησης ή εκπεριτροπής απασχόλησης, με μισθό 400 ευρώ μεικτά και 327 καθαρά, και οι 5.000 περίπου θέσεις που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο καιρό ήταν θέσεις πλήρους απασχόλησης, μάλλον 5.000 από τις θέσεις που ήταν θέσεις μόνιμες, μετατράπηκαν τον τελευταίο καιρό σε εκπεριτροπής ή μερικής απασχόλησης θέσεις με το μισό μισθό. Για τη σημερινή αθλειότητα τόσο των μισθών όσο και των εργασιακών σχέσεων, θέλω εδώ να το πω ότι ορόσημο αποτελεί το 2018